αστυνομία ενημερώθηκε και έφτασε άμεσα στο σημείο ότι υπάρχει ένα επεισόδιο μεταξύ του συγκεκριμένου βουλευτή και ενός υπαλλήλου. Όταν έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, το πρώτο πράγμα που ζήτησαν να μάθουν από τον υπάλληλο και όχι από τον βουλευτή είναι τι ακριβώς συνέβη. Δεν περιέγραψε κάποια σωματική βλάβη, περιέγραψε εξύβριση και απειλή. Φυσικά και το ανακοίνωσαν το δικαίωμά του να υποβάλει μήνυση είτε εκείνη τη στιγμή, είτε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί μέσα στους τρεις επόμενους μήνες. Όμως, επειδή κατανοούσαμε απόλυτα και τον πανικό στον οποίο μπορεί να βρίσκεται ο υπάλληλος, τον ενημερώσαμε ότι θα γίνει κανονικά καταγραφή του περιστατικού όπως και έγινε. Υπήρχε δηλαδή αντίγραφο το οποίο μπορούσε να παραλάβει από την υπηρεσία ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Άλλωστε, προσήλθε ο ίδιος εχθές στο πλαίσιο της προκαταρκτικής που έχει αναλάβει η αστυνομία και κατέθεσε τελικά μήνυση σε βάρος του βουλευτή. Και φυσικά σε κάθε περίπτωση, παρόλο που ο άνθρωπος αυτός είχε τη βουλευτική ιδιότητα, αν ο υπάλληλος ήθελε να υποβάλει μήνυση, θα προσάγονταν και οι δύο στην αστυνομική υπηρεσία και θα ενημερώταν ο αρμόδιος εισαγγελέας. Επιβεβαιώνουν οι αστυνομικοί ότι όταν έφτασαν στο σημείο, ο κύριος Αβγενάκης τους είπε: «Μην ασχολείστε, έχω ασυλία»? Ανέφερε ότι είναι βουλευτής και διαθέτει τη βουλευτική ασυλία. Όμως, κυρία Βίδου, ξαναλέω, σε περίπτωση που ήθελε ο υπάλληλος να υποβάλει μήνυση, θα προσαγάγονταν και οι δύο κανονικά στην αστυνομική υπηρεσία. Και αφού ολοκληρώνεται η διαδικασία της δικογραφίας, θα ενημερωνόταν ο εισαγγελέας και στη συνέχεια θα διέταζε ο εισαγγελέας για το ποιος θα αφαιθεί και ποιος όχι. Άρα, το καταλαβαίνουμε σωστά. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, δεν έκαναν κάτι παραπάνω εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν μπορούσαν, αν δεν υποβάλει. Δεν μιλάμε για αυτεπάγγελτα αδικήματα, κύριε Παπακλημίτζο. Εκείνη τη στιγμή διαπίστωσαν μόνο κατέγκληση αδικήματα. Ωραία. Τι άλλο έχει καταγράψει η αστυνομία από το συμβάν αυτό? Υπήρξε τελικά χειροδικία? Τι υπήρξε? Υπήρξε απειλή? Ξαναλέω, ο άνθρωπος αυτός κλήθηκε χθες στο πλαίσιο της προκαταρκτικής και ζήτησε την ποινική δίωξη του βουλευτή για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής. Δεν έχει αναφερθεί κάπου σωματική βλάβη. Περιγράφει αναλυτικά όλο το περιστατικό και φυσικά το βιντεοληπτικό υλικό που βλέπουμε και τώρα στις οθόνες μας θα συμπεριληφθεί κανονικά στην προκαταρκτική. Πέρα από αυτό το υλικό, υπάρχει και άλλο. Μέχρι πριν από λίγες ώρες υπήρχε πληροφορία ότι υπάρχει και άλλο βίντεο από τη συγκεκριμένη στιγμή, στην οποία επιτίθεται λεκτικά ο κύριος Αβγενάκης και δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας αυτό. Έχει περιέλθει στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας το σχετικό υλικό? Κυρία Βίδου, το υλικό που έχουν οι αστυνομικοί είναι από τις σταθερές κάμερες του αεροδρομίου. Όμως, σε κάθε περίπτωση, επειδή θα κληθούν όλοι οι παρόντες στο περιστατικό για να καταθέσουν, οι οποίοι άλλωστε μπορούν να ταυτοποιηθούν και από το βιντεοληπτικό υλικό, σε κάθε περίπτωση μπορεί να λάβουμε και άλλο βίντεο που μπορεί να μας καταθέσει κάποιος πολίτης ή κάποιος αστυνομικός.